Καλώ ήρθες πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Να μα μετέρχα και αυτό είναι το show στο οποίο μπορείς να έρθει και να ενημερώνει σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι play, subscribe, εγγραφή, να φτάσουμε του 100.000 και ευχαριστώ όλου εσά που έχετε κάνει subscribe. Και οπωσδήποτε smash the like button και σε αρκινοποιήσει αυτό το βίντεο να φύγει προς προ τα έξω. Ξεκινάμε αμέσω με τα νέα. Στο Ισραήλ, στη χώρα με του περισσότερου τριπλά εμβολιασμένου ανθρώπου, έχουμε νέα υψηλά. Στι νέε περιπτώσει κορονοϊού στα νέα κρούσματα. Daily new COVID-19 cases are at record heights again. Δυστυχώ λοιπόν λέει ο κύριο Ναχμαν ε, Nachman Ash, ο οποίο είναι ο υπουργό υγεία του Ισραήλ και πρωταγωνίστησε και στο χθεσινό μου επεισόδιο, το οποίο θα στο βάλω εδώ πέρα στο τέλο να το παρακολουθεί οπωσδήποτε αν δεν το έχει κάνει, διότι κάνει μια δήλωση σοκ για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει σήμερα. Coronavirus spread reaching record heights as over 10.000 new cases are diagnosed. Σε μια χώρα λοιπόν που είναι οι περισσότεροι διπλά εμβολιασμένοι, όταν λέω οι περισσότεροι εννοώ 80% και πάνω για να πέσουμε 100% μέσα, 80% των ενηλίκων είναι πλήρως εμβολιασμένοι με δύο δόσεις. Πλέον φυσικά το πλήρως εμβολιασμένοι δεν ξέρω εάν σημαίνει δύο δόσεις ή τρεις δόσεις για τα μάτια του Πρωθυπουργού του Ισραήλ του Μπένετ, γιατί κάπως περίεργα τα είπε στο ποιοι θεωρούνται πλέον οι πλήρως εμβολιασμένοι. Είναι οι δύο δόσεις, είναι οι τρεις δόσεις. Δεν το ξέρω, αυτοί το ξέρουνε, να τους φυλάει ο Θεός. Σε μια λοιπόν χώρα πλήρως εμβολιασμένων ανθρώπων έχουμε νέο ρεκόρ στα κρούσματα του κορονοϊού. 10.000 λέει νέες περιπτώσεις. Πάμε τώρα σε έναν άλλον κύριο ο οποίος λέει ότι είναι πλήρως εμβολιασμένο, Είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν. Κάνει έναν αυτοπεριορισμό από τη στιγμή που υπήρχε κρούσμα στη συνοδεία του. Αυτό το μέτρο μου αρέσει, να περιορίσει λοιπόν τον εαυτό σου, να αποτραβήξει τον, ε, τον εαυτό σου από την επαφή με του άλλου ανθρώπου, γιατί εκτιμάς ότι κινδυνεύεις. Αυτό είναι ωραίο γιατί είναι συνειδητό. Συνειδητό σημαίνει ότι προέρχεται από εσένα, από τη δική σου τη θέληση. Κάτι το οποίο εμεί εδώ στην Ελλάδα τίνουμε να ξεχάσουμε με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη που κυβερνάει. Πάμε παρακάτω. Ο Μπόρι Τζόνσον αμήνεται για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και θεωρεί ότι είναι game changer, δηλαδή αλλαγή του παιχνιδιού, αλλαγή του τοπίου, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, από πού και σου πού κανείς δεν ξέρει, και life saver και σώζουν ζωέ. Πώς το εννοεί αυτό, δεν το καταλαβαίνω, δεν, δεν, το αντιλαμβάνομαι πώς τα πιστοποιητικά εμβολιασμού μπορούν να σώσουν τις ζωέ. Πάντως ξέρω το εξή ότι η Νίκη Μινάζ, που είναι μια Αμερικανίδα pop τραγουδίστρια που έχει 22 εκατομμύρια followers στο Twitter, δεν, δεν το λες και λίγο αυτό έτσι, έβγαλε ένα tweet το οποίο το θεωρούν ότι είναι αναλυθείς για τον ξάδερφό της στο Trinidad που λέει για ένα φίλο του ο οποίος έκανε το εμβόλιο και τελικά είχε κάποια προβλήματα στιτικής σημασίας. Κανείς δεν ξέρει φυσικά με κάτι τέτοιο είναι αλήθεια ή ψέμα, έτσι. Δεν υπάρχει πάντως στις παρενέργειες κάτι τέτοιο για τα εμβόλια. Πάντω λέει ότι υπάρχει μια φοβία από τον ξάδερ τη, στον Τρινιντάτ και κάτι, έγινε. Δεν έγινε και κάτι εδώ πέρα. Α, και λέει και κάτι εδώ πέρα ενδιαφέρον που πρέπει να το δούμε. Λέει, just pray on it. Προσευχηθείτε. Από τη μια λοιπόν βγαίνει η κυρία Νίκη Μινάζ, κάνει μασονικέ τελετέ στα βίντεο κλειπ τη και κάνει πλήση εγκεφάλου στα παιδάκια για να ακολουθήσουν άσχημα πρότυπα, άνωτα τα στην άποψή μου. Και από την άλλη λέει, προσευχηθείτε. Ε, δεν πάει έτσι όμω. Τέλο πάντων, ο Μπόρι Τζόνσον δεν το άφησε αυτό να περάσει και έκανε κριτική. Αυτά για τον Μπόρι Τζόνσον. Πάμε παρακάτω. Ο Biden και ο Νιούσομ, ο Νιούσομ είναι τη Καλιφόρνια, συνεχίζουν την παράδοση που έχουν οι δημοκρατικοί να κατηγορούν την κλιματική αλλαγή για τι φωτιέ που υπήρξαν στην Καλιφόρνια. Σου θυμίζει κάτι αυτό ίσω. Το λέει εδώ πέρα ξεκάθαρα. Continue democrat tradition. Συνεχίζουν των δημοκρατικών την παράδοση να κατηγορούν την κλιματική αλλαγή για τις φωτιές το ίδιο δεν έγινε εδώ στην Ελλάδα και βγήκε ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη στο CNN και τα είπε αυτά για την κλιματική αλλαγή ότι χρειάζεται να προσεγγίσουμε διαφορετικά το πώς χτίζουμε τα σπίτια μας και το πώς τρώμε και πώς κάνουμε δραστηριότητε και να στα αλλάξει το κοινωνικό στάτους. Ω, wow, ίσως. Αυτά δεν λέω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχω να μιλήσω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί χθε με εξαπάτησε. Και όπως εξαπάτησε και τον ελληνικό λαό, έπεσα πλάνη στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Νόμιζε ότι τα λεφτά θα ήταν περισσότερα, αλλά μιλούσε για κάτι σκουπιδένια λεφτά, τα οποία ούτε για στραγάλια δεν φτάνουν. Αυτό θεωρεί, αυτό ο Μητσοτάκη παίζει μπάλα με εκατομμύρια, η οικογένειά του κάνει deal σε εκατομμυρίων, οι affiliated εταιρείε, οι φιλικέ εταιρείε ω προ αυτόν παίρνουν τα άπειρα λεφτά και τα άπειρα κονδύλια ευρωπαϊκά. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια εδώ πέρα. Δεν θα μιλήσω για τι ανεμογεννήτρε στη Στέρνα και για όλα τα άλλα τα deals και projects που έχει κάνει. Ανακοίνωσε για το γήπεδο του Άρη Θεσσαλονίκη, για το γήπεδο του Πάουκ. Αυτά όλα είναι λεφτά. Γι' αυτό αυτοί δεν κατεβήκανε. Πάουκ, Άρη δεν κατεβήκανε στι πορείε. Γιατί δεν κατεβήκανε στι πορείε, δεν είναι πολίτε αυτοί. Τέλο πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Πρόβλημα δικό του και αυτοί, έτσι. Στο τέλο τη ημέρα, να σου πω κάτι. Ω πότε θα χρηματίζονται κάποιοι κάποιοι και θα κάνουν μόκο την κρίσιμη στιγμή. Εδώ πέρα μιλάμε, έχουμε ένα. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Βλέπουμε πάντως τον Νιούσομ, ο οποίος έχουμε εκλογέ στην Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή και πάλι υπάρχει νοθεία με ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν ψηφίσει ενώ δεν είχαν ψηφίσει. Από νωρίς, λοιπόν, ο Νιούσομ φοβάται για την καρέκλα του και από νωρίς χρησιμοποιήσε την νοθεία. Συνήθω η νοθεία γίνεται πριν κλείσουν οι κάλπες. Φέρονται τα ψηφοδέλτια και τα μούφα με τις μαύρες τις σακούλες, έτσι. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Πηγαίνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ε, βρίσκουν εκεί πέρα τα συστηματάκια και πέρα τα μηχανηματάκια, σου λέει τι γίνεται, αυτό, βγάλω 20.000 ψήφου από αυτόν, βάλτε σε αυτόν, παπ, τελείωσε. Κάνουν αυτό σε 5 counties, μεγάλα, τελείωσε, βγήκαμε. Κερδίσαμε. Βλέπουμε λοιπόν ένα pattern να δημιουργείται με του δημοκρατικού, με τι νοθίε, με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ο Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτο, ο οποίο όταν είχαμε φωτιά στην Ελλάδα ήταν διακοπέ. Δηλαδή, οι υποκρίταροι Σιριζέοι, που το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τα λένε καλά. Μου θυμίζουν κάποιον στον πατριωτικό το χώρο. Τέλο πάντων, άντα, μην αρχίσω με αυτά εδώ. Του έχω αφήσει λίγο αυτού λάσκα να δω τι θα κάνουν στι εκλογέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Του έχω αφήσει λίγο λάσκα. Αλλά τώρα δεν μπορώ να μην το σχολιάσω το συγκεκριμένο γιατί λέει και καλό κόντερ εδώ τσακαλώτο. Λέει κυβερνούμαστε από μια ελίτ. Ζούνε, λέει, σε άλλα σπίτια. True story. Αλήθεια. Ζούνε σε άλλα σπίτια. Το λέει κιόλα. Πάνε σε άλλα σχολεία και πανεπιστήμια. Αλήθεια. Είδε λοιπόν τον πρωθυπουργό τη χώρα, αφού έκανε μια εξαιρετική τομή και επέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα τη Ελλάδος να πηγαίνει τελικά το παιδί του σε ένα ξένο πανεπιστήμιο στη ΣΥΠΑ, να το γράψει εκεί πέρα. Βλέπει ότι ο άνθρωπο είναι μεγάλο ηγέτη. Είναι ένα ηγέτη υψηλού ελληνικού. Σου λέει: Παλεύω για την Ελλάδα, θα την κάνω καλύτερη την Ελλάδα. Την κάνω τόσο καλή την Ελλάδα. Αντί να στείλω λοιπόν το παιδί μου στο τόσο καλό που εγώ το δημιούργησα, αυτό το τόσο καλό. Εντάξει, θα μου πει τι να προλάβει να κάνει σε δύο χρόνια που κυβερνάει. Έχει ακόμα μισό χρόνο να κυβερνήσει, μετά έχουμε εκλογέ. Τι να προλάβει τι να κάνει ο άνθρωπο. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο ίδιο λόμπι, αυτοί δεν παλεύουν τόσα χρόνια για αυτά. Γιατί δεν είναι το σύστημα παιδεία εκεί που ήταν. Και οπωσδήποτε ο κύριο Μητσοτάκη έκανε μια τομή μαζί με την Κεραμαίο στο σύστημα παιδεία αυτή τη στιγμή με τα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να επιβραβεύσει με το μονάκριβο παιδί του αυτά τα πολύ καλά ελληνικά πανεπιστήμια, Αυτό είναι το ερώτημα. Οπότε η απάντηση σου τη δίνει ο Μητσοτάκη. Σου λέει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπο δεν έχει κάτι να πούμε. Δηλαδή φαίνονται μόνα του. Απορώ με του υποκριτέ που θα ψηφίσουν κιόλα. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Εύερ. Πάμε παρακάτω. Κυκλοφορούν σε άλλε περιοχέ. Αλήθεια. Ζούνε σε μια δική του φούσκα μακριά από την κοινωνική πλειοψηφία. Και αυτό αλήθεια. Οι Democrats, είδε. Η Νάνση Πελώση έκανε πάρτι χωρί μάσκε όλοι. Ο Χαρδαλιά κατέβηκε εκεί κάτω, χωρί μάσκα, μέσα στο γήπεδο, χωρί μάσκα. Σε άλλο κόσμο ο άνθρωπο ζει. Νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και σίγουρο, νομίζω ότι πήρε το μάτι μου κάπου Χαρδαλιά, χωρί μάσκα, μέσα σε γήπεδο. Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε private party, διέρευσε υλικό από εκεί μέσα σε stories στο Instagram. Χωρί μάσκε, χωρί τίποτα. Δηλαδή, αυτοί τα βγάζουν, αυτοί δεν τα τηρούν. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Κυβερνούμαστε, λέει, από μια ελίτ που ζει σε άλλο κόσμο. Σωστό αυτό. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, αλλά και το άρθρο τη Καθημερινή στι 26 του 2019, από 0 μέχρι 150.000 του ελληνικού πληθυσμού, 0 ευρώ έω 150.000 ευρώ, έχει το 87% των πολιτών. 0 μέχρι 150 κάπα. Που κάνουν δήλωση ε9. Το 87% λοιπόν είναι 5 εκατομμύρια 130.000 φορολογούμενοι. Υπάρχουν δε και 530.000 φορολογούμενοι χωρί ακίνητη περιουσία. Ανεβάζοντα το προηγούμενο αριθμό σε 5.660.000 εκατομμύρια φορολογούμενου. Α, συγγνώμη, μιλάει από 0 έω 150.000, μιλάει για την αξία τη ακίνητη περιουσία. Ακίνητη περιουσία πάνω από 150 150K έχει μόλι το 13%. Δηλαδή 750.000 φορολογούμενοι. Και μάλιστα πάνω από το 1 τρίτο εξ αυτών δεν ξεπερνά τι 200.000. Η συντριπτική λοιπόν πλειοψηφία των πολιτών για τη Νέα Δημοκρατία είναι το πλουσιότερο 13%. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έκανε μια τοποθέτηση στην οποία θεωρεί ότι η πλουσιότεροι, που είναι το 13% του ελληνικού πληθυσμού, είναι και η συντριπτική πλειοψηφία. Γι' αυτό και έχουμε τι λεγόμενε αυξήσει. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι σωστό. Γιατί βγαίνουν τα μαθηματικά μόνα του. Ζούνε σε άλλα σπίτια, πάνε σε άλλα σχολεία και πανεπιστήμια, κυκλοφορούν σε άλλε περιοχέ και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Ζούνε σε μια δική του φούσκα μακριά από την κοινωνική πλειοψηφία. Σημειώνει με νόημα ο τσακαλώτο. Και συνεχίζει ότι δεν είναι ότι είναι μια ελίτ που αδιαφορεί για όλου του άλλου. Είναι μια ελίτ που δεν έχει ιδέα για όλου του άλλου. Του εύχομαι λοιπόν στι εκλογέ να του ψηφίσει η συντριπτική πλειοψηφία του 13% που εκπροσωπούν. Και μα λέει, α μα ψηφίσει η συντριπτική μειοψηφία του 87% που εκπροσωπούμε. Ωραία. Θα το αφήσω αυτό εδώ του τσακαλό του και του εύχομαι πραγματικά να τον ψηφίσει το 87%. Πάω παρακάτω. Μια και τα έκαναν και αυτοί τόσο περίφημα, τόσο καλά τα έχουν κάνει. Ειδικά στο κομμάτι τη αξιωματική αντιπολίτευση ήταν εξαιρετική η Σιριζέι. Τέλο πάντων, πραγματικά. πραγματικά πόσο κοροϊδία είναι αυτό που ζούμε στην Ελλάδα στις προεκλογικές καταστάσεις που ζούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε και να αναλύσουμε το χθεσινό με την ΔΕΘ. Απευθύνοντα έκκληση να αλλάξει έστω και τώρα το εγκληματικό πρωτόκολλο του 50% συν ένα στα σχολεία και καυτηριάζοντα το γεγονό ότι η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία ακόμα και με 25 μαθητέ ανατάξει με καλπάζουσα τη μετάλλαξη Δέλτα. Ταυτόχρονα είδαμε στη ΔΕΘ ένα μυτσοτάκι που αναγνωρίζει το μεγάλο πρόβλημα που έχει στην νεολαία, το μέτρο όμως για τα 1200 ευρώ στους νέους καταλήγει να είναι, τελικά, που και μένα με μπέρδεψε, 100 ευρώ το μήνα για 6 μήνες. Πρόκειται για μέτρο κοροϊδία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ηλιοπούλος στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Real FM. Υπεθυμίζοντας ότι επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ΑΕΔ είχε προγράμματα για τους νέους έως 29 με επιδότηση για 12 μήνες με 500 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό. Και συνεχίζει ο κύριο Ηλιόπλο και λέει: Η τεράστια πλειοψηφία των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ήδη ίσχυαν. Αυτά θα το βάλω αυτό το link στην περιγραφή από κάτω σε περίπτωση που επιθυμεί να το διαβάσει. Πάμε παρακάτω. Είπα, απαράδεκτο. Η Αλεξάνδρεια, η AOC τέλο πάντων, αυτή η τύπησα εδώ πέρα των Democrat. Εντάξει, έγινε viral στο διαδίκτυο, φόρεσε ένα φόρεμα το οποίο λέει Tax the Rich. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι πλούσιοι ξέρουν, όσοι ξέρουν λίγο να παίζουν το παιχνίδι του καπιταλισμού, ξέρουν ότι οι πλούσιοι κάνουν τα πάντα για να μην φορολογηθούν με τα νούμερα που πρέπει να φορολογηθούν και βασικά κάνουν ότι επιθυμούν και ό,τι θέλουν. Αυτό λοιπόν που λένε tax the rich είναι ουσιαστικά να φορολογήσουν τη μεσαία τάξη. Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία παίρνει 175.000 που είναι κλεγμένη, είναι congresswoman. Βρίσκεται μέσα στο κογκρέσο, την έχουν εκλέξει. Έχει μεγάλο κοινό και αυτή θεωρείται influencer. Και λέει ο Don Junior. Αυτό που κάνει λέει την AOC. Μεγαλύτερη απάτη είναι το εξή. Βάζει φόρεμα πανάκριβο. Από, από το του έγραψε κάποιο αυτό το φόρεμα. Που γράφει να φορολογήσουν του πλουσίου. Ενώ βρίσκεται σε ένα πανάκριβο γκαλά με αριστερού. Ελίτ, τη ελίτ. Χωρί μάσκε και μάλιστα το εισιτήριο σε αυτό το καλά Μετ γκαλά λέγεται αυτό εδώ Ήταν 30.000 δολάρια Πραγματικά ρε παιδιά Είναι η υποκρισία Εντάξει δεν την έχουν αφήσει έτσι Όλο το Twitter και το Instagram μιλάει για αυτό το πράγμα έτσι το εισιτήριο κάνει 30.000 και μπαίνει μέσα, είναι, εριστικό, είναι, είναι υποκριτικό, εντάξει, ως πότε θα ζούμε αυτό το πράγμα, ως πότε θα ζούμε αυτό το πράγμα. 175.000 παίρνει μισθό η AOC, οδηγάει Tesla, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Να έχουν τα παιδάκια iPhone. By the way, η Apple σήμερα έκανε το event, το είδα στο YouTube, που αποκαλύπτει το iPhone 13, τα νέα Apple Watch, τα οποία για μένα παράδεκτα απαράδεκτο εννοώ. Αυτή η τεχνολογία που βάζεις στο βραχιολάκι, ξέρεις, σου έχω πει και στο Instagram ότι είναι μελλοντική τεχνολογία βραχιολιών, δηλαδή έτσι θα το πάνε. Το νέο iPad και έχει όλα αυτά που σου έχει προσφέρει ο καπιταλισμός, και τα χρησιμοποιείς για να προωθήσεις τον κομμουνισμό. Είναι η απόλυτη υποκρισία. Αυτή η γυναίκα, η οποία γυναίκα αυτή η AOC, είναι μια bar woman. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, αν αυτή μπορεί να γίνει congresswoman woman στη ΣΥΠΑ, σκέψου τι μπορείς να κάνεις εσύ. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο καλό μας στο facebook. Συνεχίζουμε με την αριστερόστροφη ατζέντα. Τον elite. Το facebook λοιπόν κάνει το εξή παρανοϊκό να βάζει μια ασπίδα σε εκατομμύρια VIP χρήστες του από του βασικού τρόπου λειτουργία του Facebook με του οποίου σε λογοκρίνουν ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτού του VIP χρήστε του Facebook του βγάζει εκτό από τον τρόπο με τον οποίο λογοκρίνει η πλατφόρμα. Με ένα operation, ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται X-Check. Και αυτό διέρευσε με αρχεία από το Wall Street Journal. Δηλαδή, αν πάω εγώ στο Facebook, ο οποίο δεν είμαι VIP χρήστη. Και σου έχω δείξει στο παρελθόν πώ λειτουργεί το Facebook. Να πα να δει τα προηγούμενα επεισόδια. Τώρα ούτε και εγώ θυμάμαι ποιο είναι ποιο. Αλλά σου είχα πει ότι υπάρχει ένα αλγόριθμο. Το project Veritas το έβγαλε αυτό. Με έναν developer προγραμματιστή μέσα από το Facebook. Τη στιγμή που έπε κάτι για το οποίο πηγαίνει κόντρα στα εμβόλια, παπ, παίρνει μια πινελιά. Μία, δύο, όπω το YouTube. Πινελιέ. Πινελιέ. Μαζεύει πινελιέ. Κάποια στιγμή λοιπόν, τρώσε ένα blog, τρώσε ένα, ένα ban. θα υπάρχει ποινή μελλοντικά και ξέρουν, μετράνε δεδομένα όλα αυτά, δεν φεύγουν, μένουν στο σύστημά του. Και στο YouTube συμβαίνει το ίδιο, στο Twitter συμβαίνει το ίδιο, στο Facebook συμβαίνει το ίδιο. Θέλουμε νέα πλατφόρμα social media εν ολίγης, γιατί δεν είμαστε ασφαλεί. Τώρα λοιπόν βγαίνει και σου λέει ότι υπάρχουν VIP χρήστε. Σου θυμίζει κάτι αυτό, σου θυμίζει ότι. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοινωνία γενικότερα. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό που ζούμε πραγματικά. Είναι παρανοϊκό. Υπάρχουν VIP χρήστε στο Facebook που εξαιρούνται από αυτόν τον τρόπο λειτουργία τη πλατφόρμα. Α, ah, και τώρα πάμε εδώ σε ένα πολύ σημαντικό. Ο στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, αν το λέω σωστό το όνομά του, έκανε μια μυστική κίνηση και μίλησε από δική του πρωτοβουλία στρατηγό των ΗΠΑ αυτός. Δηλαδή, έχει επαφέ ο συγκεκριμένο στρατηγό των ΗΠΑ με έναν κορυφαίο ηγέτη στρατιωτικό τη Κίνα. Για να του επιβεβαιώσει ότι δεν θα κάνει επίθεση απελπισία στην Κίνα ο Ντόναλτ Τραμπ για να μπορέσει να διατηρήσει την ισχύ του στον ίκο, τον λευκό οίκο. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σοβαρό είναι. Αυτό λοιπόν ο στρατηγό, φοβούμενο ότι ο Ντόναλτ Τραμπ θα κάνει επίθεση στην Κίνα, διότι ο Τραμπ θεωρεί ότι η Κίνα είναι για αυτού εχθρό, οικονομικά εχθρό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ποτέ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο ο Τραμπ, δεν μπορώ να το φανταστώ. Και τελικά δεν έκανε τίποτα, αλλά το point είναι εδώ πέρα το εξή, ότι έκανε από μόνο του μυστική κίνηση. Και επικοινώνησε με Κινέζο στρατιωτικό ηγέτη. Αυτό Αλλάζει τα δεδομένα. Εντελώ. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια κινήση κανένα. Και τέλο, έχω ένα δημοσίευμα στο New York Post που μιλάει για την κλιματική αλλαγή. Κράτησε το αυτό. Λέει, κλιματική αλλαγή υπάρχει, είναι υπαρκτό φαινόμενο. Το θέμα είναι τι πολιτικέ θα πάρουν οι κυβερνήσει και τα κράτη. Εμεί βλέπουμε την ατζέντα του. Η πολιτική του Μητσοτάκη στηρίζεται στα lockdowns, στηρίζεται στο στο να μην ευημερήσει ο άνθρωπο μέσα από αυτό εδώ το σύστημα. Και γενικότερα δημιουργούν ολόκληρη ατζέντα πάνω στην κλιματική αλλαγή. Αν διαβάζει και το βιβλίο Great Reset, τα λέει όλα εκεί μέσα. Κλιματική αλλαγή λέει: Υπάρχει περίπτωση να σμπρώξει 200 εκατομμύρια ανθρώπου να μεταναστεύσουν μέχρι το 2050. Η αναφορά λέει. Φυσικά εδώ στην Ελλάδα είμαστε η μορφολογία του εδάφους, είναι πολύ ιδιαίτερη Βλέπει εδώ πέρα να έχουμε πλημμύρε. Αν είχαμε πιο σοβαρή κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία, εμεί δεν θα είχαμε ποτέ τέτοια προβλήματα. Δεν ξέρω προφανώ τι θα γίνει στο μέλλον με τι πλημμύρε, που είναι οπωσδήποτε ένα τεράστιο ζήτημα. Είδαμε και στην Τουρκία σε προηγούμενα επεισόδια τι είχε γίνει. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, απλά το μόνο που πρέπει να κάνουμε η δική μα δουλειά είναι να εκλέξουμε έναν σοβαρό κυβερνήτη. Τίποτα άλλο, δεν είναι απλό δηλαδή. Στην Ισπανία λοιπόν, στη Βαρκελόνη, climate change could push more than 200 million people to leave their homes. In the next 3 decades and create migration hot spots unless urgent action is taken to reduce global emissions and bridge the development gap a World Bank report has found. Λένε λοιπόν ξεκάθαρα ότι αν δεν γίνει μια αλλαγή θα υπάρχουν hot spot τα οποία θα φιλοξενήσουν μετανάστες από κλιματική αλλαγή μετανάστες και χρειάζεται άμεση δράση. Βλέπεις λοιπόν πού πηγαίνει. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα ωραίο άρθρο το οποίο θα βάλω στην περιγραφή από κάτω για να διαβάσει. Έχει αρκετά ακόμα νέα, τα οποία θα αποφασίσω να μην τα επικοινωνήσω για, για το δικό μου το καλό εδώ πέρα, σε αυτή την πλατφόρμα που είμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε το σημερινό επεισόδιο. Κάθε μέρα βγαίνει αυτό το επεισόδιο εδώ στο YouTube. Στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα υπάρχει ένα link να το πατήσει και να πάρει πρόσβαση και στο σερβερ μου στο Discord. Επίση, αν θε να με στηρίξει έμπρακτα και ευχαριστώ πάρα πολύ όλου αυτού που το κάνουν, το εκτιμώ, να πατήσουν το κουμπάκι που λέει Join συμμετοχή. Μπαίνει σε ένα πλάνο πληρωμή 4,99 ή 9,99 σε χρόνια αυτόματα η Google και έχει πρόσβαση σε άλλα βίντεο, πριβέ βίντεο. Θέλω να ανεβάσω νέα βίντεο μέσα και θα το κάνω. Και μάλιστα θα βγάλω και ένα κόρσ αποκλειστικά εκεί μέσα τη στιγμή που θα είναι έτοιμο. Το ξέρω ότι σα το χρωστάω, αλλά θα είναι πάρα 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 πολύ καλό. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη, για τα σχόλιά σα. Το περιμένω από κάτω. Το like σα, βασικά Σμαζε like button και τι κοινοποιήσει. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο. Μην ξεχάσετε το τελευταίο επεισόδιο εδώ πέρα και το podcast με τον κύριο Φαρσαλινό. Αν δεν το έχει κάνει ήδη, θα το βάλω εδώ πέρα. Τα λέμε στο επόμενο.